Γαλίτσιος. Καλή ανάπτυξη εδώ από τη Λάρισα, υπόδειξη για offside όμως. Στον Καλατζή. Εδώ. Ένα βήμα πίσω από την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και παίρνει ο Χατζηλιώντας. Βαλιά για τον Καλατζή, ξανά υψωμένη σημαία από το βοηθό για υπόδειξη offside. Εδώ μάλλον έκανε λάθος ο βοηθός. Καλύπτει ο Γκούμας. Τελέστηκε το φάουλ από τον Βίκτορ, έδιωξε με γροθιές ο Κυπουρός. Παναθηναϊκός επιμένει ξανά. Ένα σούτ από τον Ισπανό. Χωρίς μεγάλη τύχη, τουλάχιστον χωρίς την τύχη που είχε προηγούμενη προσπάθειά του. Τζιόδης πιάνει τον Μπασιλά. Είναι στα μέτρα του, πιο πίσω είναι ο Νταμπίζας με τον Γκούμα. Τέλεσε ο Πούτας, ο Νταμπίζας πήρε την κεφαλιά, ο Εμπέντε μαζεύει. Εδώ ο αρχηγός της ΑΕΛ. Ρομέρο. Άλλο ένα γέμισμα, Τζιόλης, καλή προσπάθεια. Αποφέρει το χειροκρότημα από την εξέδρα στο 21. Ξανά εδώ. Έβγαλε ο Τζιόλης έξω, γύρισε. Έβγαλε ο Ρομέρο έξω, γύρισε ο Τζιόλης. Μακριά πάντως από την εστία του Κυπουρού αυτό το σουτ. Μπόβιο και Τζιόλης. Κοιτάξτε τώρα, είναι τέσσερις οι αμυντικοί. Έχασε ο Τζιόλης. Εδώ είναι ευκαιρία με τον Διγκόζη για τη Λάριζα απέναντι στον Εμπέντε που κάνει σωτήρια επέμβαση και κρατάει το 0 στο 30. Μεγάλη στιγμή. Η καλύτερη στο παιχνίδι και η πρώτη για τους φιλοξενούμενους. Σαλπιγκίδης εδώ βγήκε στην άκρη ζητώντας. Πέρασε για τον Παπαδόπουλο το πλασέ του έξω. Στο 33. Εδώ ο Γιάννης Μπαρνογιάννης με το Σπύρο Λιβαθινό, ακριβώς κάτω από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Ντίκας, Καλατζής, τους έκλεψε ο Βίκτορ. Να προσεξεί τον Μπασιλά και το Παναθηναϊκός έχει προϋποθέσεις με το Σαλπιγκίδη. Θέλει να ανοίξει την μπάλα, την άνοιξε, απέφυγε τον αντίπαλό του. Καλή προσπάθεια, το shoot out. Στο 36. Είναι η πρώτη καλή στιγμή του Παναθηναϊκού αυτή. Από την ατομική ενέργεια του Δημήτρη Σαλπιγκίδη που βρήκε χώρο. Έχει ξεπέταγμα ο Σαλπιγκίδης, άνοιξε την μπάλα, απέφυγε το Φέρστερ. Το σούτ βέβαια ήταν σε δύσκολη γωνία. Καλό σούτ όμως, out. Ένα γέμισμα του Γκίκα, χωρίς πρόβλημα, στα χέρια του Εμπέντε. Και από εκεί για το Σέριτς που ανεβαίνει στην ίδια πλευρά με τον Βίκτορ. Πάντα θα βρίσκουν μπροστά τους τον Χατζηλιώντα και τον Γκαλίτσιο από εκεί. Τους έχουν περιορίσει τους χώρους στο ελάχιστο. Ο Βίκτορ αναγκάζεται να γεμίσει, να αλλάξει στο Ρομέρο. Τους βγάζει γρήγορα τη σέντρα. Η κεφαλιά του Σαλπιγκίδη out. Εδώ ο Παναθηναϊκός βρήκε χώρους και έκανε ευκαιρία κυρίως γιατί ο Ρομέρο δεν κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Την έβγαλε με τη μία προς το κεφάλι του Σαλπιγκίδη. Κινήθηκε ανάμεσα στο Φέρστερ και στον Νταμπίζα, πήρε την κεφαλιά. Μπάλα έφυγε έξω. Ξανά η φάση, δεύτερη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο με τον ίδιο πρωταγωνιστή, τον Δημήτρη Σαλπιγκίδη. Σέριτς πέρασε με τη μία την μπάλα στο Βίκτορ. Ο Μπόβιο στο Τζιόλι. Εδώ ο Παναθηναϊκός βγαίνει για πρώτη φορά από τον άξονα. Ο Βίκτορ κάνει ένα καλό σουτ. Μπάλα φεύγει ψηλά. Ο Αυστριακός, εδώ ο Αντρέας Ιβάνσιτς. Και σε λίγο η αλλαγή του Γκονζάλες. Ή τώρα. Τώρα, που καταχειροκροτείται βεβαίως από το κοινό του Παναθηναϊκού. Μεγάλη στιγμή είναι και για τον ίδιο η επιστροφή του μετά από εκείνο τον απρόσμενο τραυματισμό στο φιλικό με τον Απόλλωνα στην Παιανία. Το φιλικό που στήχησε τετράμινη απουσία, βλέπουμε το πλάνο αυτό με την αποθέωση που γνωρίζει ο Έκη Γκονζάλεφ στην επιστροφή του στην αγωνιστική δραστηριότητα. Παλωνεύτης στο κόρνερ για την ΑΕΛ. Το σούτ ευκαιρία εδώ με το Φέρστερ στο 59 για την Λάρισα που τρύπωσε εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Βρήκε την μπάλα στο κόρνερ του Αλονεύτη. Έφυγε έξω επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα των Πρασίνων. Ξανά στο ίδιο σημείο η μπάλα. Πάλι ο Βίκτορ. Ίδιο σκηνικό. Η κεφαλιά εδώ από το Σαλπιγκίδη. Χωρίς δύναμη. Έφυγε έξω παρότι το γεγονός ότι ο φορτ του Παναθηναϊκού πήγε μόνος του πάνω στην μπάλα. Ο Διγκόζης παίρνει. Και ο Αλονεύτης βγαίνει αριστερά. Κυλείπει ο Βίντρα, τρέχει ο Μπόβιο να καλύψει. Πέρασε ο Αλονεύτης. Τον Γκούμα μπροστά του, βγάζει έξω επικίνδυνα στο Διγκόζη. Το σουτ, η μπάλα out. Κόρνερ είναι, κάπου έχει βρει. Στο 76.
Ο Ιβάνσιτς. Out. Δεν ήταν άσχημο, αλλά δεν ήταν και το φάουλ που θα ανακούφιζε το Παναθηναϊκό. Η εκτέλεση του Αυστριακού εδώ. Κοντά στη συμβολή της εστίας του Κυπουρού. Πολύ κοντά. Μπόβιο εκτέλεση. Το σούτ του Ιβάνσιτς μάζεψε εύκολα ο Κυπουρός. Παναθηναϊκός που πιέζει με τον Ιβάνσιτς. Ένα ακόμα γέμισμα από τα πολλά προς την περιοχή. Ο Μόρις επαναφέρει ευκαιρία. Ο Σαλπικίδης γκολ. 1-0 με τον Δημήτρη Σαλπικίδη. Στα πολλά γεμίσματα που έγιναν μέσα στην περιοχή. Στο 88 ο Παναθηναϊκός λυτρώνεται από τον γκολ του Δημήτρη Σαλπικίδη. Εδώ ο σκόρερ που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαικτών του. Καθώς λίγο πριν από το τέλος είναι αυτός που πετυχαίνει το ζητούμενο, δηλαδή να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Εδώ ξανά το γύρισμα του Σαλπικίδη από την κεφαλιά του Μόρις σε πρώτο χρόνο, το τακουνάκι του Γκονζάλες. Το σούτ από το Σαλπικίδη, το 1-0 για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν τη συμπλήρωση 90 λεπτών παιχνιδιού. Βρήκε γλυκά την μπάλα ο Γκονζάλες, λίγο την έστρωσε στο Σαλπικίδη. Μια φάση που έγινε γκολ από το πείσμα του Μόρις και ίσως από το μοναδικό λάθος της άμυνας της Λάρισας. Ιβάνσιτς μπήκε μες στην περιοχή. Ο Κυπουρός σταμάτησε την πορεία της μπάλας παράλληλα στην εστία του. Με τον Παπαδόπουλο στην μπάλα. Ο Ιβάνσιτς πέρασε από όλο τον κόσμο. Έφυγε out. Άλλη λοιπόν που η επιστροφή του Γκονζάλες έφερε και τη λύτρωση. Τέλος από το Δαλούκα. Ο Παναθηναϊκός πετυχαίνει το ζητούμενο στο αγωνιστικό παιχνίδι που ήταν η νίκη. Και το πετυχαίνει με δραματικό τρόπο στο τέλος με ένα γκολ στο 88. Από το πείσμα του Μόρις, την εξυπνάδα, την πονηριά του Γκονζάλες και την εκτελεστική ικανότητα βεβαίως του Δημήτρη Σαλπικίδη που έφτασε στα 9 γκολ στο πρωτάθλημα.